Έχει μπροστά του ένα δικαστικό μαραθώνιο. Ο ίδιος όμως προσδοκά να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία της Βραζιλίας. Ο Λούλα ντα Σίλβα απολογήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με 5 κατηγορίες για σκάνδαλα διαφθοράς. Χιλιάδες Βραζιλιάνοι τάσσονται υπέρ της συνέχισης της έρευνας υπό το δικαστή Σέρζιο Μόρο. Χιλιάδες άλλοι όμως συγκεντρώνονται για να τον υποστηρίξουν. Είμαι ζωντανός και είμαι έτοιμος να θέσω ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία, λέει ο Λούλα ενώπιον των οπαδών του. Ο Λούλα, που διατέλεσε πρόεδρος για 2 θητείες από το 2003 στο 2010, θεωρείται ένα από τα φαβορί για τις προεδρικές εκλογές το 2018. Αντιμετωπίζει όμως 5 δίκες για διαφθορά. Μία από αυτές σχετίζεται με το σκάνδαλο Πετρόμπρας.